σε ένα από τα πιο ιστορικά σημεία του τόπου μας, εδώ στο σιδηροδρομικό σταθμό της Βιρόνιας, όπου το 1913 ο πρωθυπουργός τότε Ελευθέριος Βενιζέλος και ο βασιλιάς Κωνσταντίνος υπέγραψαν τη συνθήκη ανεκοχής με τους Βουλγάρους, ξεκινάει η επανεκκίνηση της εστίασης. Βρισκόμαστε εδώ στο μεθοριακό σταθμό στη Βιρόνια Σερών με τον κύριο Σαββίδη, όπου μετά το μεγάλο χρονικό διάστημα του lockdown άνοιξε η επιχείρηση. Ποια μέτρα έχετε λάβει? Λάβαμε όλα τα προβλεπόμενα μέτρα. Ο χώρος είναι ιδιαίτερα ευρύ χώρος, οπότε δεν είχαμε ιδιαίτερο πρόβλημα με τις αποστάσεις. Μπορώ να πω ότι διατηρούμε και μεγαλύτερες αποστάσεις από τις προβλεπόμενες. Ελπίζουμε ο κόσμος να ανταποκριθεί, να βγει, και από εκεί και πέρα στα υπόλοιπα μέτρα σαφώς γίνεται αποστήρωση του χώρου, υπάρχουν αντισηπτικά σε διάφορα σημεία του μαγαζιού, το προσωπικό όλο λειτουργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, ακολουθούμε γενικά τις οδηγίες του Υπουργείου και ελπίζουμε όλο να πάνε καλά. Πώς πιστεύετε ότι ο κόσμος θα ανταποκριθεί σε όλο αυτό? Γενικά είμαι αισιόδοξος, πιστεύω ότι το καλοκαίρι, ο καλός καιρός και ο εγκλεισμός όλο αυτό το διάστημα θα οδηγήσει τον κόσμο στο να βγει προς τα έξω, να εκτονωθεί μετά από 2 μήνες μέσα στο σπίτι. Οπότε μάλλον θα πάμε καλά. Μας έχετε συνηθίσει σε πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις κάθε χρόνο. Φέτος τι μέλη γενέστε? Από ό,τι διαπιστώνω, μάλλον καλλιτεχνικές μουσικές εκδηλώσεις δεν θα πραγματοποιηθούν, εκτός αν αλλάξει κάτι. Οπότε προσανατολιζόμαστε σε κάτι άλλο. Σε κάποιες στατικές εκθέσεις, μια πρώτη σκέψη είναι πολύ σύντομα να λειτουργήσουμε μια έκθεση λαϊκής τέχνης στον εσωτερικό χώρο, που έτσι κι αλλιώς δεν θα χρησιμοποιείται λόγω της περίοδου αυτής. Στη συνέχεια θα δούμε. Ας ξεκινήσουμε με αυτό, καθημερινά αντικείμενα μιας άλλης εποχής, και βλέπουμε στη συνέχεια τι άλλο θα κάνουμε. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Πότε θα μπορεί κάποιος να το δει? Θεωρώ ότι σε 10 με 15 μέρες από τώρα θα έχει στηθεί. Περιμένουμε την πρόσκλησή σας. Ο επισκέπτης που θα έρθει αυτή την περίοδο εδώ, τι μπορεί να απολαύσει? Γευστικά, εάν εννοούμε αυτό, μπορεί να απολαύσει διάφορες εκδόσεις του γουβαλίσιου κρέατος, μπορεί να δοκιμάσει κουνέλι, κοτόπουλο, διάφορα κρέατα, διάφορα παραδοσιακά πιάτα, διάφορες πίτες με ανατολικό προσανατολισμό, Μέση Ανατολή, Μικρά Ασία. Υπάρχουν αρκετές εναλλαγές στις γεύσεις. Από εκεί και πέρα, λόγος για κάποιον να έρθει στην περιοχή μας στην ευρύτερη δεν είναι μόνο το φαγητό. Σαφώς έχουμε μια πολύ πλούσια περιοχή όσον αφορά τα αξιοθέατα. Υπάρχει λίμνη, υπάρχουν τα οχυρά, υπάρχουν αιματικά λουτρά, υπάρχουν ιστορικοί χώροι, το μοναστήρι του Δημίου Προδρόμου. Γενικά μπορεί να περάσει κάποιος ένα τριήμερο, τετραήμερο, πολύ ευχάριστα γεμάτο στην περιοχή μας. Οπότε τους προσκαλούμε να έρθουν, έστω και καθυστερημένα πια μετά τα όσα τράβηξαμε αυτό το διάστημα. Και φυσικά πάνω απ' όλα με ασφάλεια, μια και ο νομός μας είχε ελάχιστα κρούσματα, οπότε είναι ένας νομός ασφαλής. Ναι. Και όπως ήθεστε να λέγεται αυτό το διάστημα, τηρούμε τα μέτρα και μένουμε ασφαλείς, έτσι. Εδώ που η ιστορία συναντά την καθημερινότητα, εδώ που οι άνθρωποι είναι ακόμα αισιόδοξοι, όπως κάποτε, έτσι και τώρα, αντιμετωπίζουν με σθένος και αποφασιστικότητα τη νέα πραγματικότητα. Οι επιχειρηματίες της εστίασης δίνουν το δικό τους μήνυμα απέναντι στα σημεία των καιρών, προσκαλώντας τους επισκέπτες, μετά από όσα τραβήξαμε τον τελευταίο καιρό, να έρθουν εδώ, έστω και καθυστερημένα, για να απολαύσουν τις ομορφιές και τις ιδιαίτερες γεύσεις του τόπου μας.